Γεια σας! Το σημερινό βίντεο είναι ένα που λατρεύω και να το βλέπω σε άλλους και να το γυρίζω, απλά με τρελαίνουν τέτοια βίντεο και είναι με πάρα πολύ χαζά, πάρα πολύ περίεργα beauty hacks που έχω βρει στο ίντερνετ. Ξέρω ότι αρέσουν και σε εσάς πάρα πολύ αυτά τα βίντεο και γενικά, αν βλέπετε κάποιο περίεργο beauty hack που θα θέλετε να το δοκιμάσω, να μου το λέτε στα σχόλια είτε στο Instagram, γιατί πάντα ψάχνω και άλλα περίεργα. Και αυτή τη φορά έτσι πραγματικά έχω μαζέψει πολύ ό,τι να είναι πράγματα. Το πρώτο hack που θα δοκιμάσω έχει να κάνει πάλι με φακίδες. Δεν ξέρω πραγματικά πότε θα σταματήσει αυτή η μόδα και αυτή η τρέλα με τις ψεύτικες φακίδες. Αυτή τη φορά το hack που βρήκα λέει να κάνεις φακίδες με τέτοια βούρτσα. Δηλαδή, να πάρεις καφέ σκιά, να τη βάλεις στη βούρτσα και μετά να την ακουμπήσεις στο πρόσωπό σου για να κάνει φακίδες. Δεν ξέρω αλήθεια κατά πόσο θα δουλέψει, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Αλλά έχω αυτό εδώ το bronzer, δεν ξέρω. Το θεώρησα έτσι αρκετά καλό χρώμα, ας πούμε, για φακίδες. Οπότε φαντάζομαι παίρνεις μια ποσότητα, εντάξει, πήρε αρκετά μεγάλη ποσότητα και μετά... Α, ναι. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν περίμενα να κολλήσει, ας πούμε, η σκιά στη χτένα, στη βούρτσα και να φαίνεται τόσο πολύ. Ήρθε η στιγμή της αλήθειας, έχω βάλει αρκετά μεγάλη ποσότητα. Τώρα, ξέρω, να το κρατήσω λίγο. Κάτι έκανα. Αν δείτε από εδώ, που ήταν έτσι εκεί που αρχικά ακούμπησα την βούρτσα, έχει κάτι σημαδάκια σαν φακίδες που μπορώ να πω δεν φαίνονται τόσο ψεύτικα όσο φαινόντουσαν την προηγούμενη φορά με το... πώς τα λένε, με τον brow tattoo. Πλάκα-πλάκα βοηθάει αρκετά το σχήμα της βούρτσας που είναι έτσι κάπως σαν δάκρυ. Μπορώ να πω μου αρέσει αυτό το hack, αν και λίγο ας πούμε πονάει όταν ακουμπάς τη βούρτσα στο δέρμα και εδώ πέρα λίγο με έχει κοκκινήσει, αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι σαν αποτέλεσμα φαίνεται αρκετά φυσικό. Οπότε, αν ψάχνετε για έναν τρόπο να κάνετε ψεύτικες φακίδες, νομίζω είναι καλός. Πάμε στο επόμενο hack, το οποίο είναι τόσο... Γιατί? Και σύμφωνα με αυτό, άμα δεν έχεις μολύβια τα φρύδια ή σκιά να βάλεις τα φρύδια σου ή οτιδήποτε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα αμύγδαλο, να το κάψεις και μετά να πάρεις... από το καμένο μέρος τέλος πάντων να βάψεις τα φρύδια σου. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ λογικό να έχεις αμύγδαλο αλλά να μην έχεις ένα μολύβι, μια σκιά. Τέλος πάντων, βρήκα αυτό εδώ το μίξ σπίτι, γιατί δεν έχουμε αμύγδαλα, αλλά πρέπει να έχει εδώ μέσα. Από ό,τι είδα πρέπει να το κάψεις αρκετά, να μαυρίσει δηλαδή. Ναι, έτσι βγάζει ένα κάρβουνο. Πραγματικά όταν σκέφτηκα να ξεκινήσω το YouTube δεν είχα ιδέα ότι θα καθόμουν να καίω αμύγδαλα. Νιώθω ότι λίγο κάπως μου τα έχει χρωματίσει. Είναι τελικά όντως έχει δώσει λίγο χρώμα. Δεν είναι αυτό το έντονο, το βαμμένα φρύδια, είναι ένα πολύ φυσικό. Που παραδόξως μου φαίνεται και ωραίο, δεν μου φαίνεται άσχημο. Η αλήθεια είναι ότι στο βίντεο φαινόταν ότι τα έβαφε πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονα. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχετε μολύβι φρυδιών ή σκιά ή τίποτα και σας βρίσκεται ένα αμύγδαλο και ένας αναπτήρας, μπορείτε να κάνετε τα φρύδια σας, δηλαδή δεν πιστεύω ότι βγήκε άσχημο. Πάμε στο επόμενο hack, το οποίο είναι τόσο ηλίθιο που ήμουν κάπως να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω, γιατί δεν είναι ακριβώς beauty hack, είναι DIY, δεν ξέρω τι το λες αλήθεια. Και σύμφωνα με αυτό, ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις ψεύτικο σκουλαρίκι για τη μύτη είναι να πάρεις σειραπτικό και να το σειράψεις, τέλος πάντων, να σειράψεις κάπου και μετά να το βγάλεις, να το βάλεις γύρω από ένα μολύβι για να πάρει το σχήμα σαν κρυκάκι και μετά να το βάλεις στη μύτη σου. Ακούγεται τόσο χαζό και απορώ ποιος κάθισε και το σκέφτηκε. Οπότε, έχω εδώ το σειραπτικό, έχω κάτι σημειώσεις που ήδη έχω σειράψει αλλά θα τις ξανασειράψω, γιατί αυτό έλεγε βασικά να κάνεις, να σειράψεις κάπου και μετά με ένα τσιμπιδάκι να βγάλεις το σειραπτικό. Δεν ξέρω γιατί δεν σου λέει εξ αρχής να πάρεις το σειραπτικό που έχει εδώ μέσα, ας πούμε, που δεν έχει λυγίσει ακόμα. Αλλά οκ. Okay. Και έχω αυτό εδώ το μολύβι. Πραγματικά δεν ξέρω πόση ώρα θα μου πάρει. Λοιπόν, έχουν περάσει γύρω στα 10 λεπτά που απλά έχω αυτό το μολύβι και προσπαθώ να βάλω γύρω του το σειραπτικό και έχω φτάσει εδώ πέρα, σε αυτό εδώ που δεν ξέρω πώς θα φαίνεται γιατί είναι και πολύ μικρό. Πραγματικά είναι τόσο δύσκολο, πονάνε τα δάχτυλά μου επειδή ακριβώς
είναι τόσο λεπτό και προσπαθείς να βάλεις δύναμη. Χρησιμοποίησα 2 τσιμπιδάκια και πάλι δεν τα κατάφερα. Γενικά νομίζω ότι δεν αξίζει με τίποτα, δηλαδή αν θέλετε ένα ψεύτικο σκουλερίκι στη μύτη, καλύτερα να αγοράσετε κάποιο. Δεν νομίζω να κάνει πάνω από 2-3 ευρώ. Παρά να παιδευτείτε με το σειραπτικό, μου έβγαλε την πίστη πραγματικά. Το επόμενο λοιπόν hack έχει να κάνει με eyeliner και σε όλους μας έχει τύχει να έχουμε αυτά τα eyeliner που είναι σε μορφή στυλό και κάποια στιγμή να τελειώσουν και να μην βγάζουν ωραία γραμμή. Σύμφωνα με το Troom Troom ή ένα από όλα αυτά τα χαζά κανάλια, ένας τρόπος για να κάνεις το eyeliner σου ξανά να γράφει είναι να πάρεις το tip πάνω, να το βγάλεις και να το γυρίσεις και δείχνει τότε θα έχει από μέσα τέλειο eyeliner και θα μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Οπότε έχω αυτό το eyeliner και έχω και αυτό σε περίπτωση που δεν, ας πούμε. Να δοκιμάσουμε 2 φορές τι θα γίνει. Έχω και ένα τσιμπιδάκι γι' αυτό. Α, δεν περίμενα να είναι τόσο εύκολο, αλήθεια. What? Πλάκα κάνουν. Αλήθεια, ήταν το hack που λέω σιγά να δουλέψει. Και βγήκε πανεύκολα. Οπότε... θα το ξαναβάλω. Λοιπόν, αυτή είναι η παλιά γραμμή και η καινούρια. What? Ναι, καλά, αλήθεια, δεν περίμενα καθόλου να δουλέψει. Το συγκεκριμένο έχει και άλλη μεριά που είναι πιο χοντρό. Από την άλλη μεριά είναι κάπως έτσι. Επίσης βλέπετε είναι τελειωμένο, έχει ξεραθεί. Οπότε θα το βγάλω. Καλά, τέλειο, δεν το πιστεύω. Τώρα θέλω να το κάνω και σε αυτό το eyeliner που έχω. Αυτό θυμάμαι καλά έχει μέσα. Ναι, έχει. Απλά το tip του από την πολύ χρήση άρχισε κάπως να μαλακώνει και δεν είναι τόσο βολικό να βάλεις eyeliner με αυτό. Λοιπόν, αυτό επίσης γυρίζει, αλλά αν δείτε από εδώ, το tip του δεν είναι τόσο λεπτό, είναι κάπως χοντρό και σαν, δεν ξέρω, σαν στάμπα είναι που κάνει κυκλάκια. Παρ' όλα αυτά καλή ιδέα, αν θέλετε να κάνετε κυκλάκια, δείτε κάτω από το eyeliner σας πως βολεύει να το χρησιμοποιήσετε σαν στάμπα. Οπότε, τέλεια, θα γίνω χάλια. Οπότε ναι, θα το αφήσω έτσι όπως ήτανε. Πάντως γενικά σε hack είναι καλή ιδέα. Πάμε στο επόμενο hack, το οποίο δεν έχω καθόλου λιπίδες και δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξής του. Τέλος πάντων, σύμφωνα με το βίντεο που είδα, αν πάρεις ένα από αυτά τα δισκάκια, ας πούμε, και βάλεις μισελέρ, μπορείς να το βάλεις στο στόμα σου, να φυσήξεις προς τα έξω και θα βγάλεις σαν τέτοιο, σαν αφρό, ας πούμε. Και το σκεπτικό του βίντεο ήταν για αν σε ενοχλεί να θρύβεις το δέρμα σου με μισελέρ και με βαμβάκι, να το κάνεις απλά με αφρό. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πολλές ελπίδες. Τώρα, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο να φυσήξεις το μισελέρ και να κάνει αφρούς, αλλά θα δείξει. Οπότε θα βάλω μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Ναι, καλά! Δεν το πιστεύω. Όντως έκανε αφρό. Είναι τέλειο, πω! Και δεν ξέρω, τώρα με αυτό και καλά ξεβάφησε. Τώρα θα γίνω χάλια, το ξέρω. Δεν ξέρω, ξεβάφει. Νομίζω ότι δεν ξεβάφει. Πώς έχω γίνει έτσι, γιατί θέλω να βάλω κόκκινο κραγιόν σήμερα. Ένα λόγο. Ναι, είμαι χάλια. Και τρώω μισελέρ αυτή τη στιγμή, τρώω μισελέρ. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτού του hack, γιατί ακόμα και να ξεβαφτείς λίγο με τον αφρό, μετά θα χρειάζεσαι να πάρεις ένα δισκάκι για να το βγάλεις από το πρόσωπό σου. Παρ' όλα αυτά, κάντε το, γιατί έχει πλάκα πραγματικά να το φυσάς και να βλέπεις να γίνεται αφρός. Λοιπόν, πάω να ξαναβάλω λίγο κραγιόν και foundation και έρχομαι. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο hack αυτό το βίντεο, που νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο περίεργο. Το συγκεκριμένο υπήρχε χρόνια στο ίντερνετ και δεν είχα ιδέα. Βασικά, όλο αυτό προέκυψε πολύ περίεργα. Πριν λίγο καιρό καθόμουν έτσι και χάζευα σχόλια και βλέπω μια κοπέλα να με ρωτάει αν το μαλλί μου είναι βαμμένο με γκοφρέ χαρτί. Και είμαι κάπως, what? Οπότε κάθισα και το ψάξα και είδα πως εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το hack στο ίντερνετ, ότι μπορείς να βάψεις τα μαλλιά σου χρησιμοποιώντας γκοφρέ χαρτί, και αυτό που χρειάζεσαι είναι το χαρτί σε ό,τι χρώμα θέλεις, που πραγματικά αν δουλεύει τέλεια γιατί κάνει 20 λεπτά, ένα μπολ με ζεστό νερό και το τρίτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι αλάτι. Οπότε βάζεις το αλάτι στο νερό και το ανακατεύεις. Δεν ξέρω πραγματικά σε τι θα χρησιμεύσει το αλάτι. Και μετά παίρνεις το χαρτί και το κόβεις κάπως σε ροδέλες.
Εν τω μεταξύ θα φρικάρω λίγο να δουλεύει, γιατί τον καφέ χαρτί το χρησιμοποιούν κυρίως παιδάκια για χειροτεχνίες και απλά δεν θέλω να ξέρω τι χημικά μπορεί να έχει μέσα που μπορούν να βάψουν μαλλί. Από ό,τι είδα πρέπει να το αφήσει λίγα λεπτά να βγάλει χρώμα. Αλλά αν δείτε, ήδη έχει αρχίσει κάπως να βγάζει. Στην ουσία, ο τρόπος που το κάνεις να δουλέψει είναι βάζοντας τα μαλλιά σου, βουτώντας τα μέσα στο νερό. Γενικά, έχει διάφορες παραλλαγές από το hack. Άλλοι παίρνουν και κομμάτια και τα βάζουν πάνω στο μαλλί, οπότε ίσως το κάνω και αυτό. Άλλοι έλεγαν να το αφήσεις και να είσαι έτσι για ένα τέταρτο. Άλλοι έλεγαν απλά να το βγάλεις. Είναι κάπως έτσι. Τώρα θα πάρω χαρτί. Αν το γίνω χάλια σε ένα βίντεο. Λοιπόν, θα πάρω χαρτί. Θα το βάλω έτσι. Το χέρι μου έχει γίνει χάλια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να είμαι. Λοιπόν, το βάλω τώρα από αυτή τη μεριά. Εν τω μεταξύ δεν έχω ιδέα πόσο μαλλί έχει μπει μέσα από τη μία και από την άλλη μεριά. Πραγματικά δεν θέλετε να δείτε τι γίνεται στα πόδια μου. Πώς είναι το χέρι μου, 10 φορές χειρότερα. Που, να δω και πώς θα βγει κιόλας, δεν θέλω να κυκλοφορώ με μπλε χέρι. Οπότε θα το αφήσω. Αν λένε να το αφήσει για 20 λεπτά, λένε για μισή ώρα. Θα το αφήσω για μισή ώρα καλού κακού. Και ναι, θα τα πούμε σε μισή ώρα. Ελπίζω με μπλε μαλλί. Επανήλθα με βαμμένο μπλε το μαλλί και δεν το πιστεύω. Λοιπόν, είχα αφήσει τα λιμενόχαρτα στα μαλλιά μου περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω. Και μετά απλά τα ξέβγαλα χωρίς σαμπουάν. Το περίεργο ήταν ότι όσο τα ξέβγαζα, δεν έβγαζε καθόλου μπλε το νερό, δηλαδή έφευγε διάφανο, ας πούμε. Και λέω, όχι, να δεις που δεν θα δούλεψε. Αλλά αν δείτε, ειδικά από αυτή τη μεριά, δούλεψε. Δεν έχει δώσει το πιο έντονο μπλε χρώμα του κόσμου. Είναι ένα έτσι διακριτικό αλλά και ωραίο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, ειδικά για 20 λεπτά που κοστίζει το χαρτί γκοφρέ, αξίζει σίγουρα να το κάνετε. Τώρα, αν σκοπεύετε να το κάνετε, να σας πω κάποια tip έτσι που κατάλαβα. Καλή ιδέα θα είναι να μην το πιάσετε μόνο σε 2 σημεία το μαλλί όπως έκανα εγώ. Να το πιάσετε σε 4, 5, γιατί έχω αρκετά σημεία. Ας πούμε, όχι από εδώ, από την άλλη είναι. Από εδώ κάπου έχω μια τεράστια τούφα που δεν έχει βαφτεί καθόλου. Και επίσης να βάλετε πιο λίγο νερό, γιατί τώρα, να, έτσι φαίνεται καθαρά το χρώμα του νερού, έχει διαλυθεί πάρα πολύ το χρώμα μέσα στο νερό. Ενώ αν έβαζα πιο λίγο νερό, πιστεύω θα καθόταν καλύτερα πάνω στο μαλλί μου. Αυτό ήταν όλο για το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πιστεύω ότι είχαμε γενικά μια επιτυχία στα περισσότερα hack. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα hack ή αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί ανεβάζω βίντεο κάθε Κυριακή και μερικές Τετάρτες. Επίσης, μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram, θα το έχω κάπου από εδώ πάνω. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.